καλημέρα, καλημέρα! Θα πάρω το νεράκι μου, με τον κύριο εδώ από πάνω να με κοιτάει εξονυχιστικά και πάμε να μιλήσουμε για αιμονές. Τη συνειδητοποίηση των αιμονών μου, τον, πώς να το πω, των ψυχαναγκασμών μου, τον έχω κάνει χρόνια, έτσι δεν έγινε σήμερα, σε μία μέρα, αλλά συνειδητοποίησα πόσα πολλά είναι. Τις ομπίες που έλεγε η γιαγιά Κουλίτσα, έτσι έλεγε, έχεις εσύ τις ομπίες σου, οπότε πάμε να μιλήσουμε για αυτές τις ομπίες και θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχετε και να μου πείτε αν και εσείς πραγματικά έχετε αυτές τις ομπίες στην καθημερινότητά σας. Επειδή είναι πάρα πολλές, τις σημείωσα χωρίς κανέναν ήρμο βέβαια, όπως μου ερχόντουσαν, γιατί δεν φημίζομαι και για για τον ήρμό μου. Οπότε, όπως μου ήρθαν, θα σας τα πω. Number one. Δεν θα μετράω γιατί είναι πολλά. Τι κάνετε όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι? Εγώ θα σας πω τι κάνω και πέστε μου αν είναι normal, αλλά το κάνω χρόνια και δεν μπορώ να το σταματήσω. Η πρώτη δουλειά που κάνεις όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι, πας τουαλέτα. Εμένα η δεύτερη επόμενη ακριβώς μετά δουλειά είναι να καθαρίσω τη λεκάνη. Άρα λοιπόν με το καλημέρα σας, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό να κάνω είναι να καθαρίσω τη λεκάνη. Και αυτό γιατί, με αφορμή αυτό που σας λέω, προχωράω στο επόμενο πρόβλημα που έχω, στον επόμενο ψυχαναγκασμό, στην επόμενη ομπία, ας το χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη πια, που είναι οι τρίχες. Μισώ, απεχθάνομαι, αηδιάζω με το θέμα τρίχες. Τρίχες στη βούρτσα. Απορώ για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχουν τρίχες στη βούρτσα. Χτενίζεσαι, τις πετάς. Στεγνώνω τα μαλλιά μου στον μπαλκόνι, γιατί δεν θέλω να πέφτουν τρίχες στο πάτο. Καλά, για τρίχες μπανιέρες και αυτά δεν το συζητώ, μπορεί να τα βγάλω όλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είχε βουλώσει το σιφόνι από τρίχες και διάφορα άλλα συστατικά και έφυγα από το σπίτι, ήρθε η μητέρα να κάνει τους διακανονισμούς με τον υδραυλικό, αυτόν που έρχεται και ξεπλώνει, γιατί δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Άλλο θέμα με τις τρίχες. Όχι. Τρίχες είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα που αντιμετωπίζω και ανοίγω αμέσως το τευτέρι μου και σας λέω. Επόμενη ομπία που είχα από τα παιδικά μου χρόνια, μπορώ να πω, είναι να. Θα μιλήσω για τα σαπούνια. Σαμπουάν, μαλακτικά, αφρόλουτρα, σαπούνια χεριών, όλα πρέπει να μπαίνουν σε ποσότητα από 3. Δηλαδή 3 στο σαπούνι. 3 φορές να βάλω σαμπουάν, 3 αφρόλουτρα, 3 για τα πιάτα σαπούνι. Οτιδήποτε σχετίζεται με το αντισηπτικό τώρα πια, οτιδήποτε είναι σε τέτοιο θέμα, γίνεται επί 3. Και μιλώντας επί 3, θα μιλήσω και για το επόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζω, που αυτό κάποιος πρέπει, ίσως πρέπει κάπου να πάω. Τέλος πάντων, είναι το νερό. Όταν το βράδυ πάω για ύπνο, τελευταίο πράγμα που θα κάνω θα είναι να πιω νερό. Και πόσες γουλιές νερό? 3 γουλιές νερό. Και πάντα, μα πάντα, σαν τους γέρους που βάζουν τη μασέλα μέσα, πρέπει να έχω στο κομμωδίνο μου ένα ποτήρι νερό. Δεν ξέρω γιατί. Βέβαια ενεργειακά έχω μάθει ότι κάνει καλό. Αλλά εγώ, λες και βγάζω μασέλα, πάντα στο κομμωδίνο πρέπει να έχω νερό. Πάει και το νερό. Αυτό με το μέτρημα, πού το πας? Όλα τα μετράω, σιδερώνω. 1. 2. Ανεβαίνω σκαλιά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τι να πω, πλένω πιάτα. 1, 2, 3, 4. Ό,τι και να κάνω, από μέσα μου μετράω. Δεν θυμάμαι μετά πώς έχω μετρήσει, αλλά εγώ μετράω. Κατάσχετα. Μετράω ακατάσχετα. Έχω μανία να βγάζω τα προϊόντα της συσκευασίας τους και να τα βάζω σε βαζάκια. Μακαρόνια, ρύζια, κρυθαράκια, σαπούνια, σαμπουάν, πατονέτες. Όλα θέλω να βγαίνουν από τις συσκευασίες τους και να μπαίνουν σε βαζάκια. Έχω πήξει τον κόσμο στο βαζάκι. Βαζάκι μικρό, βαζάκι μεγάλο, βαζάκι τρίγωνο, βαζάκι τετράγωνο, όλα τα βαζάκια του κόσμου. Πρέπει τα ρούχα μου όλα να μυρίζουν, όχι τα δικά μου, του σπιτιού, της οικογένειας, να μυρίζουν μαλακτικό. Απξ! Και δεν μυρίζουν μαλακτικό, τα ρούχα πρέπει να μπουν για πλήσιμο. Μιλάμε όμως, το έχω ξαναπεί, για φετίχ.
το πλυντήριο και το στερνοτήριο, όπως και τα απορριπαντικά και τα μαλακτικά, είναι το φετίχ μου. Αφού ένας γείτονας από κάτω μου είπε, καταλαβαίνουμε πότε μπαίνετε στο ασανσέρ, γιατί μυρίζει μαλακτικό. Μιλάμε τώρα για τρομερή ομπία. Όχι ότι είμαι καθαρή. Δηλαδή, δεν θέλω όλα αυτά που θα πω, δεν πάω να πει ότι είμαι σούπερ καθαρή και νοικοκυρά. Καμία σχέση. Απλά είναι κάποια χαρακτηριστικά, κάποια ιδιαίτερα πράγματα στην καθημερινότητα που θέλω να είναι έτσι, ρε παιδί μου, πρέπει τέλος. Το βράδυ. Το βράδυ γίνεται εκστρατεία. Έχω μία τρέλα, ομπία, παράκρουση, να μπαίνουν τα πράγματα και κυρίως τα παιχνίδια των παιδιών στη θέση τους. Δηλαδή, η μαμά μου όταν έρχεται, ας πούμε, κάνα βράδυ έτσι πριν πάνε τα παιδιά για ύπνο και θέλει να με βοηθήσει κακομοίρα να μαζέψουμε τα δωμάτια. Της λέω άστα. Γιατί η μαμά μου έχει συνηθίσει από όταν ήμασταν εμείς παιδιά, έχει ένα μεγάλο κουτί, μάζευε όλα τα παιχνίδια μέσα και την επόμενη μέρα εμείς πάλι αδειάζαμε. Εγώ θέλω να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Έχω ένα κουτάκι που μπαίνουν τα ρούχα και τα μαλλιά από τα Playmobil. Έφυγες. Ένα άλλο κουτάκι που μπαίνουν τα Playmobil τα ανθρωπάκια. Έφυγες. Ένα κουτάκι που μπαίνουν τα ρούχα της Barbie. Έφυγες. Barbie. Τα έπιπλα της Μπάρμπι, τα τουβλάκια, τα επιτραπέζια, τα κοκαλάκια, τα είδη βαψίματος, τα είδη οι κάρτες, τα μαρκαδόροι λεπτοί, οι μαρκαδόροι χοντροί, οι κυρομπογιές, οι ξυλομπογιές, οι γόμες και οι ξύστρες, τα μολύβια, τα στυλό. Όλα θέλω να μπαίνουν στα κουτάκια τους. Δεν είναι εφικτό από ό,τι καταλαβαίνετε με δυο παιδιά σε αυτή την ηλικία, αλλά εγώ προσπαθώ. Ακόμα αντιστέκομαι στεναρά, έχω κάνει μεγάλη βελτίωση όμως και προσπαθώ να τα βάζω όλα στα κουτάκια τους. Αυτό ίσως ακουστεί γελίο, αλλά το κάνω ακόμα. Από μικρή βέβαια, αυτό δεν ευθύνομαι εγώ, ευθύνουν οι γονείς μου. Αν δω σκοτωμένο ζώο στο δρόμο, που βλέπουμε καμιά γατούλα, ξέρετε, κανένα σκυλάκι στο δρόμο, η πρώτη κίνηση που θα κάνω θα είναι αυτή. Τι είναι αυτό? Δαγκώνω την γλώσσα μου και τραβάω τα μαλλιά μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον για να μην έχω την ίδια τύχη. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, αλλά αντανακλαστικά, με το που δω κάτι σκοτωμένο στον δρόμο, πρέπει να δαγκώσω τη γλώσσα μου και να τραβήξω το μαλλί μου. Και γυρίζω σελίδα. Όποιος φεύγει από το σπίτι, ο άντρας μου είναι το πρωί που φεύγει για δουλειά, τα παιδιά κάπου πάνε, η μαμά μου που έχει έρθει για επίσκεψη. Όποιος φεύγει από το σπίτι, πρέπει να βγω στον μπαλκόνι να χαιρετήσω. Το έχω σαν καλό. Καλό κάρμα, όχι καλό κάρμα, το έχω σαν, πώς να το πω, ότι πρέπει να το κάνω ρε παιδί μου, αυτό είναι η ομπία, ότι έχεις ένα κόλλημα στον εγκέφαλο και πρέπει να το κάνεις. Τουλάχιστον στα πλαίσια της ευγένειας όμως, έτσι. Ακόμα και ο ντιλιβεράς, καλά δεν βγαίνει στον μπαλκόνι για τον ντιλιβερά, όχι, αλλά ακόμα και ο ντιλιβεράς, αν δεν μπει στο ασανσέρ να φύγει δεν κλείνω την πόρτα. Αυτό είναι στα πλαίσια της ευγένειας όμως, όχι, δεν το παίρνω ως κάτι κακό. Όχι, αυτό δεν χρειάζεται να πάω στον ψυχίατρο. Όχι. Στον ψυχίατρο όμως ίσως χρειαστεί να πάω, γιατί έχω άλλο ένα. Εκτός από το σκούπισμα, με το ξεσκόνισμα δεν τα έχω καλά, καθόλου καλά, μισό το ξεσκόνισμα. Θα βρείτε σκόνη σπίτι μου, δεν το λέω γιατί είμαι νοικοκυρά. Έχω πρόβλημα με τη σκούπα, την ηλεκτρική. Δηλαδή θέλω το πάτωμα να μην έχει σκουπίδια. Μπορεί τα ράφια να είναι σκονισμένα. Εγώ το πάτωμα θέλω να μην έχει σκουπίδια. Πώς να το κάνουμε? Και σε αυτό εντάσσεται και το πρόβλημα του ότι, για το οποίο με κοροϊδεύουν κυρίως οι αδερφοί μου και η μητέρα μου, χτενίζω τα κρόσια από τα χαλιά. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια το κάνει, ίσως πρέπει να μιλήσουμε να πάμε κάπου μαζί, αλλά έχω μια βουρτσούλα, η οποία είναι παλιά, είχαμε για τα μαλλιά μας, αλλά είναι παλιά, έχει χαλάσει, την έχω κρυμμένη και χτενίζω τα κρόσια από τα χαλιά, γιατί θέλω να είναι ίσια. Και επιπλέον, τα πηδάω τα κρόσια από τα χαλιά. Δηλαδή, περπατάω, είναι το κρόσι, τσουκ, θα το περάσω από πάνω, δεν θα το πατήσω και ανακατευτούνε. Αυτό είναι λίγο του γιατρού. Δεν δανείζω βιβλία. Ποτέ, μα ποτέ. Προτιμώ να πάω να στα αγοράσω, να στο κάνω δώρο, παρά να στο δώσω. Είναι σαν να μου το μαγαρίζεις. Σαν να μου το χαλάς, σαν να μου το βρωμίζεις, δεν ξέρω. Αυτό το είχα παλιά από το πανεπιστήμιο. Δεν δάνειζα βιβλίο σε κανέναν. Το βιβλίο είναι δικό μου. Μου. Δεν στο δίνω. Θα πάω να στο αγοράσω, να στο δώσω να το διαβάσεις, να στο χαρίσω, αλλά αν με πιάσουν οι καλές μου και στο δανείσω, ξεπεράσω αυτό το που έχω, μετά θα στο χαρίσω κιόλας, δεν το θέλω πίσω, προτιμώ να πάω να αγοράσω καινούριο. Δεν το έχω με τα ρούχα.
Όχι, τα ρούχα στα δανείζω, δεν με νοιάζει. Τίποτα, δεν με... μπορεί να σου το δώσω και το βρακί μου. Τα βιβλία όμως δεν στα δίνω. Και πέστε μου τώρα αν αυτό είναι τρέλα ή είναι η πραγματικότητα. Μισώ τους ανθρώπους, ακούγεται λίγο τρελό, ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά τη δεδομένη στιγμή που μασάνε με ανοιχτό το στόμα. Τσίχλα, φαγητό. Όταν μασάς με ανοιχτό το στόμα, μπορώ να προβώ σε βίαιες πράξεις. Τρελαίνομαι με αυτό το πράγμα. Ακόμα και κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν είναι λογικά, γιατί άμα τρως παξιμάδι, πατατάκι, αναγκαστικά κάνεις θόρυβο. Δηλαδή, δεν μπορώ να του πω του άλλου, ας πούμε, γιατί κάνεις θόρυβο όταν τρως το πατατάκι. Εμένα με ενοχλεί όμως, δηλαδή, είναι σαν να διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα τον εγκέφαλό μου και μου δίνει σήματα. Ε? Οπότε, όταν κάποιος τρώει, ας πούμε, πατατάκια δίπλα μου ή παξιμάδια, εγώ με διακριτικό τρόπο αποχωρώ, γιατί δεν φταίει ο άνθρωπος. Όχι, δεν φταίει ο άνθρωπος, εγώ φταίω. Οπότε πρέπει να αποχωρήσω. Αλλά την τσίχλα, δεν φταίω εγώ με την τσίχλα, φταίει εσύ που μας σας άσχημα. Οπότε κλείνετε το στόμα σας και κυρίως όταν είμαι εγώ κοντά, ε! Τι άλλο έχω! Τα έχω σημειώσει γιατί είναι πολλά. Αχ, τι άλλο μπορεί να έχω. Έχω διάφορα. Μπορεί να μου έρθουν εντωμεταξύ διάφορα κι άλλα. Αν τώρα κι εσείς έχετε κάποια προβλήματα και τέτοια που δεν ξέρω. Δεν δημιουργούν πρόβλημα στην καθημερινότητά μου. Δεν με πάνε πίσω δηλαδή. Δεν είναι OCD. Όχι. Είναι κάποια πραγματάκια με τα οποία ζω μαζί. Δεν ενοχλώ τους γύρω μου. Όχι. Εκτός από αυτό με την τσίχλα που λίγο θα σου την πω εκείνη την ώρα που ακούσα να μασάς την τσίχλα. Θα σου την πω λιγάκι. Αλλά πιστεύω όλοι έχουμε τέτοια πράγματα. Θέλω να μου πείτε από κάτω αν κάτι έχετε κι εσείς που είναι λίγο τρελό, που είναι λίγο παράξενο, αν με καταλαβαίνετε για αυτά που σας λέω, γιατί αυτή η ανάγκη μου να εξωτερικεύσω αυτές τις ομπίες μου βγήκε μετά από την αλλαγή στο σπίτι. Είδα δηλαδή με ποια πράγματα έχω κολλήματα. Το κατάλαβα. Και τώρα ας πούμε που το σπίτι το μάζεψα, το καθάρισα, χτένισα τα κρόσια μου, έβγαλα τις τρίχες από παντού, και είναι όλα σε μία έτσι εικόνα που θέλω εγώ νιώθω ευτυχής. Mm-hmm. Εγώ νιώθω ήρεμη. Ναι. Και μετά από αυτή την εξομολόγηση, με πήραν κάτι κύριοι, μου είπαν ότι πρέπει να βάλω αυτό, να μου δέσουν και τα χεράκια πίσω, καταλαβαίνετε, δεν ξέρω που το μάθανε. Οπότε είμαι έτοιμη, γιατί ήρθανε κάπου θα με πάνε, μου είπανε, δεν ξέρω πού και γιατί. Οπότε φιλάκια πολλά από μας, να προσέχετε και τα λέμε σύντομα